Η Άγκυρα κατάφερε να ακυρώσει τις λιβικές εκλογές της 24ης Δεκεμβρίου και τώρα εφαρμόζει το σχέδιό της για συνεχή αναβολή τους, ώστε να εξασφαλίσει την παραμονή επίσημης τουρκόφιλης κυβέρνησης, όπως είναι η σημερινή του Τμπεϊμπά. Η Τουρκία δεν θέλει αλλαγή του κυβερνητικού στάτους στη Λιβύη, διότι φοβάται σύναψη νέας συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, που θα αντικαθιστά το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, το οποίο αποτελεί για τον ΟΗΕ διεθνή συμφωνία, καθώς δεν υπήρξε αντίδραση από την ελληνική κυβέρνηση. Η Άγκυρα προτιμά μια οριστική διχοτόμηση της Λιβύης παρά την έλευση μιας άλλης κυβέρνησης, που πιθανότατα θα εκλέγονταν με πλειοψηφία που θα προερχόταν από την Ανατολική Λιβύη, περιοχή καθόλου φιλική για τους Τούρκους. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν λιβικά μέσα ενημέρωσης, η κυβέρνηση πάγωσε τις πληρωμές των στρατιωτών του LNA, ο οποίος εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία όχι μόνο αφήνει αιχμές για τη χλιδά τη ζωή του Πρωθυπουργού, αλλά ακόμα τονίζει ότι προστατεύει τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της χώρας που απέφεραν το 2021 έσοδα ύψους 103 δισεκατομμυρίων διναρίων Λιβύης. Από την άλλη, το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δήλωσε προχθές Δευτέρα ότι οι Συρίοι μισθοφόροι που υποστηρίζονται από την Άγκυρα φέρεται να έλαβαν το υπόλοιπο της πληρωμής τους, που αντιστοιχεί σε περίπου $300 ΗΠΑ.